φιλική ευθεία για την 9η Μαΐου και την Κυριακή των Ευρωεκλογών με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές να περιοδεύουν στην επικράτεια αποκτώντας εικόνα για τα προβλήματα κάθε τόπου. Στο πλευρό του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λευτέρη Αυγενάκη βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας 13 Μαΐου στην Χρυσούπολη και υποψήφιοι ευρωβουλευτές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να συζητήσουν με τους αγρότες και τους αρμόδιους που παρευρέθησαν για θέματα του πρωτογενού τομέα. Τελική ευθεία, πράγματι, όταν όλη η Ελλάδα είναι εκλογική περιφέρεια, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για κάποιον που είναι υποψήφιος να μπορέσει να αφαιρέσει το χρόνο που θέλει σε κάθε περιοχή, γιατί κανονικά θα πρέπει να μείνει κάποιες μέρες, να δει τέλος πάντων τοπικούς φορείς, να μιλήσει με ανθρώπους. Τώρα σε ένα σύντομο πέρασμα καταλαβαίνετε λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Αλλά θεώρησα υποχρέωσή μου να περάσω τουλάχιστον από την Καβάλα με αφορμή και τη σημερινή συγκέντρωση, να δω κάποιους ανθρώπους και όσο μπορούμε να μιλήσουμε και για τοπικά ζητήματα. Ωστόσο, έχω ρωτήσει εδώ και τους κατοίκους. Γνωρίζουμε και ως τοπικό κανάλι τα προβλήματα που υφίστανται στον πρωτογενή τομέα. Τι είναι αυτό που έχετε εισπράξει μέχρι στιγμής? Έχετε εισπράξει μια θερμή υποδοχή, ευχαριστούμε για τη στήριξη ή όλοι μιλάνε για τα προβλήματά τους μόνο? Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν προβλήματα και ο καθένας προτάσει τα προβλήματα. Έτσι. Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις. Ήδη πετύχαμε κάποιες αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Έπεται η συζήτηση για να γίνουν μεγαλύτερες και περισσότερες σε αυτά τα ζητήματα και μόλις πριν από κάποιες μέρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δόθηκαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια, 780 αν θυμάμαι καλά, στους αγρότες στο πλαίσιο έτσι των ενισχύσεων που θα έπρεπε να δοθούν. Βεβαίως τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα είναι αρκετά. Θα δοθεί δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια να κουβεντιαστούν και έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σταλούν δυνάμεις οι οποίες θα μπορέσουν να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα και να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική, όταν πολιτικές δυνάμεις όπως οι σοσιαλιστές ή η αριστερά ζήτησαν να πάμε πιο γρήγορα στην πράσινη μετάβαση, με αποτέλεσμα οι αγρότες να υποστούν πίεση από το κόστος παραγωγής που σήμαινε αυτή η μετάβαση, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συμφωνίες εμπορίου με άλλες χώρες οι οποίες εισήγαγαν προϊόντα πιο φτηνά χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές που έβαζε για τους ευρωπαϊκούς αγρότες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε στην συνέχεια, γιατί η Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στον πρωτογενή τομέα. Άρα είναι ζήτημα σωτικής σημασίας να στηριχθούν οι αγρότες και να δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για την κοινή αγροτική πολιτική μάχη, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα ελληνικά συμφέροντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Είμαστε και εγώ στα βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Υπουργό, άλλους συνυποψηφίους μου και τον Πρόεδρο της ΟΝΕΔ στα πλαίσια περιοδίας μας στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Τα ζητήματα και η ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των συνεταιρισμών είναι πάρα πολύ, των αγροτροφικών συνεταιρισμών είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Έχουμε δει ότι είναι επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι, πιστεύω, και το μείζον ζήτημα που αφορά εδώ πέρα και την περιοχή. Εγώ και από το ρόλο μου και στη νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήδη γνωρίζω αρκετά καλά τα ζητήματα. Θέλω και θα φέρουμε σαν πρώτη προτεραιότητα την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Είδαμε πως οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και οι οικολόγοι έχουν δημιουργήσει μια πολύ δυσχερή κατάσταση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Εισάγονται προϊόντα πολύ φθηνότερα από χώρες οι οποίες δεν πληρούν τις περιβαλλοντικές συνδεσμεύσεις, έτσι, και αυτό δημιουργεί έξτρα πίεση στους αγρότες και τους παραγωγούς μας. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει πολύ ψηλά. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε κιόλας εδώ να ακούσουμε, κυρίως να ακούσουμε, γιατί και ο κόσμος έχει κουραστεί από τις μαγικές λύσεις, έχει κουραστεί από πολιτικούς που κουνάνε το δάχτυλο. Και εμείς, και σαν νέοι άνθρωποι στην πολιτική, οφείλουμε πρώτα να ακούμε και μετά να συνδιαμορφώνουμε. Ακόμα ωστόσο, ό,τι η κυβέρνηση έχει βάλει και ως πρώτο στόχο για αποκατάσταση, προφανώς στις πληγήσεις περιοχές στη Θεσσαλία μετά και από τις πλημμύρες που είχαμε την περσινή χρονιά. Ωστόσο, όμως, πλήγονται και άλλα μέρη, είτε με την λειψιδρία, την ξηρασία και από χαλαζοπτώσεις. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, ποιοι είναι οι στόχοι? Οι στόχοι είναι, όπως έχουμε δει, να αποκατασταθούν το γρηγορότερο και τα φυσικά πρόσωπα και οι περιουσίες. Και είναι πολύ βασικό να ξεκαθαρίσουμε ότι όλο αυτό περνάει και περνάει από την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ευρωβουλευτές και μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η οποία μπορεί
να διαπραγματευτεί νέα ευρωπαϊκά πακέτα, μπορεί να διαπραγματευτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πολλοί από τους πόρους οι οποίοι θα δοθούν και για νέες υποδομές στους τομείς αυτούς έρχονται από την Ευρώπη. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι τα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.